Κύριε Μπαλτάκο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρετε. Καλά είστε. Καλά, μια χαρά. Δυστυχώς και πάλι χρειαζόμαστε τα φώτα σας. Δηλαδή, μακάρι να μην σας βγάζαμε σχεδόν καθόλου, να μιλούσαμε μόνο με αθλητές και ποδοσφαιριστές. Εντάξει, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, έτσι είναι, έτσι είναι. Ασχολούμαστε με υποθέσεις. Τα έχουμε ξαναπεί. Ακριβώς σαν σήμερα ήταν πέρυσι τα δικαστήρια με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, πάλι στη θέση του κατηγορουμένου ο ΠΑΟΚ. Πρόπερσι τα ίδια, παραπρόπερσι τα ίδια. Αυτή είναι δυστυχώς η ρουτίνα. Κύριε Μπαλτάκο, καταρχήν, υπάρχουν φωνές που λένε το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ δικάστηκε και από τη Σούπερ Λίγκα και από την ΕΠΟ. Η δική μου άποψη, χωρίς να ξέρω νομικά, ποτέ δεν το επικαλέστηκα, είναι ότι το γράφουν ξεκάθαρα δικαστές στα ελληνικά, πολύ έτσι απλά, ότι παιδιά ήταν δεσμευτική απόφαση της Επιτροπής, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αποδεχόμαστε την εισήγηση. Τελικά τι έγινε, δικάστηκε ο ΠΑΟΚ σε δύο δικαστήρια ή δεν δικάστηκε? Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν δικάστηκε ποτέ. Η ουσία δεν έχει εκδικαστεί ακόμα. Και αυτό το οποίο είναι, σας φαίνεται περίεργο και είναι περίεργο, δεν υπάρχει εμβολία, έχει όμως και ένα θετικό που κανείς μέχρι τώρα δεν το έχει εκτιμήσει. Ότι αφού τα δύο αυτά δικαστήρια, το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο, δεν μπήκαν στην ουσία, αυτό το οποίο έγινε στην πράξη είναι ότι όλες αυτές οι δύο διαδικασίες, μάλλον αυτές οι δύο διαδικασίες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προετοιμασία για το ΚΑΣ. Γιατί στην ουσία η μητέρα όλων των μαχών θα είναι το ΚΑΣ. Είτε εμείς κερδίζαμε θα πήγαινε ο Ολυμπιακός στο ΚΑΣ, είτε εμείς χάναμε θα πηγαίναμε εμείς στο ΚΑΣ. Άρα λοιπόν, αφού τα δύο δικαστήρια τα ελληνικά δεν μπήκαν στην ουσία, η υπόθεση πάει στο ΚΑΣ παρθένα. Δηλαδή πάει χωρίς να την έχει ακουμπήσει κανείς. Και θα πρέπει, το ΚΑΣ φυσικά δεν δεσμεύεται από καμία επιτροπή του ελληνικού κράτους, όπως ξέρετε αυτοί απεκτάνονται και τα κράτη, δεν θέλουν κυβερνητικές παρεμβάσεις. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση το ΚΑΣ να πει ότι δεσμεύομαι από το ελληνικό κράτος, γιατί δεν θέλει να ακούει για το ελληνικό κράτος και είναι γνωστά. Αυτά τα ξέρουν. Ούτε FIFA, ούτε UEFA, ούτε το ΚΑΣ θέλουν να πούνε για τέτοια παρέμβαση. Άρα λοιπόν στο ΚΑΣ η υπόθεση θα ξεκινήσει από την αρχή και θα πρέπει εκεί ο Ολυμπιακός, αφού θα έρθει και αυτός φαντάζομαι που έχει κάνει αίτηση, θα πρέπει ο Ολυμπιακός να αποδείξει αυτό που για μένα είναι αναπόδεικτο, δηλαδή ότι που να δίνει το να αποδειχθεί, ότι αυτός ο οποίος έχει αγοράσει 7 βοηθητικά γήπεδα ελέγχει μια ΠΑΕ. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικαστό. Καταρχήν, νομίζω στα αυτιά πολλού κόσμου το να μην δικάζεται κάποιος πραγματικά είναι οξύμορο, είναι πολύ ευγενικός όρος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Δηλαδή, εγώ έφερα χθες το παράδειγμα στην εκπομπή, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό έτσι το έχω, ότι είναι σαν να δικάζεται κάποιος και να καταδικάζεται για μια κλοπή επειδή τον είδε ο αγροφύλακας και τα δικαστήρια τα υπόλοιπα να λένε ότι αφού το είδε ο αγροφύλακας, τι να πούμε κι εμείς. Εντάξει, κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή όλα τα δικαστήρια αποδέχονται ότι η κυρία Μαρούπα, ο κύριο Τζουλάκης, ο κύριο Σαρκούντης είναι πιο πάνω από αυτούς. Εντάξει, πραγματικά δεν ξέρω αν έχει προηγούμενο μια τέτοια υπόθεση στην Ελλάδα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος σε ό,τι αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Μπαλτάκο, πέρα από το ΚΑΣ, για τον ΠΑΟΚ? Υπάρχει ο δρόμος που έχει ήδη ακολουθηθεί, δηλαδή το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο δικάζει 4 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, και το διοικητικό εφετείο, το οποίο δεν έχει προσδιορίσει ακόμα την ημέρα της δικασίμου, από ό,τι πάλι θυμάμαι. Το διοικητικό εφετείο, να σας θυμίσω, ότι έβγαλε απόφαση επί της προσωρινής αναστολής που ζητήσαμε και είπε ότι δεν υπάρχει δεσμευτικότητα. Αυτή λοιπόν η απόφαση του διοικητικού εφετείου που είπε δεν δεσμεύει η Επιτροπή, αγνοήθηκε από τη δευτεροβάθμια Επιτροπή της ΕΠΟ, το οποίο είπε το ανάποδο, ότι δεσμεύει η Επιτροπή. Δηλαδή οι διοικητικοί εφέτες είπανε δεν δεσμεύει και οι τακτικοί δικαστές, 2-1 φυσικά, έτσι οι δύο, όχι τρεις, είπανε δεσμεύει. Αυτά είναι λίγο, όχι μόνο, εγώ δεν θα το έλεγα οξύμορο, θα το έλεγα αντισυνταγματικό, διότι το να μην μπορεί κανείς να δικαστεί στη χώρα του, στην ουσία, είναι συνταγματικός παραλογισμός. Αλλά δεν το κρίνω προσωπικά, δεν με απασχολεί, γιατί αυτό αφορά το παρελθόν, αυτό έγινε. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι το μέλλον και το μέλλον είναι το ΚΑΣ και τα δύο διοικητικά δικαστήρια στην Ελλάδα. Το ΣΤΕ και το Συμβούλιο Διοικητικό Εφετείο. Το καλό σενάριο για τον ΠΑΟΚ από τα δύο ελληνικά δικαστήρια ποιο μπορεί να είναι, κύριε Μπαλτάκο, δηλαδή τι απόφαση μπορούν να βγάλουν? Εάν τα δικαστήρια αυτά θεωρήσουν ότι η απόφαση, η γνωμοδότηση για μας της Επιτροπής στηρίχθηκε σε κακή σύνθεση, δηλαδή είναι μια πράξη διοικητική η οποία προήλθε από ένα όργανο το οποίο κακώς συνετέθη, έχει κακή σύνθεση,
τότε θα ακυρώσουν αυτή την πράξη. Δεν θα υπάρχει, θα εξαφανιστεί. Και αυτόν μπορεί να μην δώσει πίσω τους 7 βαθμούς, γιατί θα πρέπει να γίνει αναψηλάψη, δεν θα είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Αλλά δεν θα έχει τις συνέπειες ο ΠΑΟΚ, αυτές τις συνέπειες, τις οποίες αφήνει ο Ολυμπιακός να διαφανούν. Δηλαδή, να χάσει το περσινό πρωτάθλημα, να μηδενιστεί σε όλους τους αγώνες των play-offs, γιατί θα υπάρχει πολυδιοκτησία κτλ. Αυτή είναι η σημασία των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων, τα οποία κρεμούν. Το ΚΑΣ τα καλύπτει όλα. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ κερδίσει το ΚΑΣ, τότε ούτε 7 βαθμοί υπάρχουν, ούτε συνέπειες, ούτε πολυδιοκτησία, ούτε πρωτάθλημα στα χαρτιά θα πάρει ο Ολυμπιακός το αποπέρσινο, ξέρω εγώ. Αυτό είναι. Γι' αυτό σας είπα ότι προφανώς και το ΚΑΣ θα δικάσει με κάποια δεδομένα, έτσι θα ζητήσει εκθέσεις, εισηγήσεις κτλ. Λογικά θα ζητήσει και την έκθεση της Επιτροπής, την οποία προφανώς και εσείς, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, αρνείτε ως εισήγηση και ως σκεπτικό, ναι. Βεβαίως. Σας ανησυχεί, ναι. Αυτό, σας φοβίζει? Όχι, καθόλου, δεν μας φοβίζει, γιατί αν τη διαβάσει κανείς προσεκτικά την απόφαση, την γνωμοδότηση αυτής της Επιτροπής, δεν βγαίνει το συμπέρασμα το οποίο η Επιτροπή επιθυμεί. Δηλαδή η Επιτροπή, για να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό, για να μην κουράζουμε με νομικούρες, η Επιτροπή λέει, ναι, ότι αφού ο Πιαλόγλου, που είναι άνθρωπος της Ξάνθης εδώ και δεκαετίες, δηλαδή άνθρωπος που συνδέεται με την Ξάνθη και τους μετόχους της, αφού ο Πιαλόγλου είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Βίαλαντ, αυτό σημαίνει ότι η Ξάνθη είναι την καρδική της Βίαλαντ. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Αν ο Πιαλόγλου είναι άνθρωπος του Συγγελίδη και του Πανόπουλου και είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Βίαλαντ, αυτό σημαίνει ότι η Βίαλαντ μπορεί να είναι την κατοική της Ξάνθης, όχι το ανάποδο. Τέτοια λοιπόν πράγματα, αυτές οι καταστάσεις που δημιουργεί η Επιτροπή, δεν τις φοβόμαστε, γιατί ένας αντικειμενικός ξένος δικαστής δεν μπορεί φυσικά ποτέ να δεχτεί αυτά τα πράγματα. Αυτό πιστεύω εγώ. Αφού σημειώσω, κύριε Μπαλτάκο, ότι προσωπικά ελπίζω να μην έχουμε κάποιο διπλωματικό επεισόδιο με την Τουρκία, γιατί αυτά που ισχυρίζει η κυρία Μαρούπα για Τούρκους πράκτορες στη Θράκη είναι σε κρατικό έγγραφο. Εντάξει, γιατί η Επιτροπή υπόκειται στο Υφυπουργείο Αθλητισμού και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Υπάρχει το ενδεχόμενο το ΚΑΣ να δηλώσει ένα αρμόδιο? Όχι. Πώς, γιατί να δηλώσει ένα αρμόδιο? Εφόσον, αν δείτε και την απόφαση η οποία εκδόθηκε προχθές, την απόφαση Δευτεροβαθμίου Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία ΕΠΟ ξέρετε τι σχέση έχει με FIFA και UEFA, η τελευταία γραμμή, αφού λέει τις ποινές, από κάτω λέει δικαιούται ο ΠΑΟΚ να προσφύγει ενώπιον του ΚΑΣ. Το λέει και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, γιατί αυτό είναι ο κανονισμός και της ΕΠΟ, άρα και της FIFA και της UEFA και του ΚΑΣ. Δεν μπορεί να το πει. Ναι. Το ρωτάμε αυτό γιατί συνήθως το ΚΑΣ στην τελευταία του δραστηριότητα όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μπαλτάκο, καμιά φορά επιστρέφει τις υποθέσεις στις οικίες ομοσπονδίες, στα οικία όργανα. Εντάξει, θεωρητικά θα μπορούσε να το κάνει, αλλά όταν η ίδια η ομοσπονδία μέσω του δευτεροβαθμίου οργάνου της, το οποίο είναι αυτή η επιτροπή που δίκασε των εφετών, όταν η ίδια έρχεται και λέει επίσημα ότι μπορεί να προσφύγει ο ιτηθής διάδικος, δηλαδή ο ΠΑΟΚ, στο ΚΑΣ, αφού το λέει η ομοσπονδία, πώς θα το γυρίσει το ΚΑΣ στην ομοσπονδία, αφού η ομοσπονδία του στέλνει. Ναι. Το λέω. Τώρα, σήμερα έρχεται στη δημοσιότητα ένα νέο, ας το πούμε, θέμα, το οποίο αφορά τους ισχυρισμούς του Ολυμπιακού ότι μπορεί να διεκδικήσει να χαθεί και το περσινό πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό? Πώς το αντιμετωπίζετε και πώς το είδατε έτσι σήμερα πρωί-πρωί? Καταρχήν δεν το έχω δει, αλλά ήμουν σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνο το οποίο είπα, ναι, και πριν όμως είναι αυτό το οποίο λέω και τώρα. Δηλαδή ότι εάν πάνε καλά και ρυθούν τα διοικητικά δικαστήρια στην Ελλάδα, τότε δεν υπάρχει απόφαση επιτροπής. Εάν πάει και ρυθεί το ΚΑΣ για το ΠΑΟΚ, δεν τίθεται θέμα για αυτό που λέει ο Ολυμπιακός, γιατί εξαφανίζονται τα πάντα. Άρα, ναι, λοιπόν πρέπει να περιμένουμε και τα διοικητικά δικαστήρια τα ελληνικά, αλλά και το ΚΑΣ. Τότε θα κρίνουμε κατά πόσο αυτό που λέει ο Ολυμπιακός μπορεί να σταθεί ή όχι. Είναι νωρίς ακόμα, ναι, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Φαντάζομαι, κύριε Μπαλτάκο, δεν κινδυνεύει το Κύπρο του ΠΑΟΚ το 2001, για παράδειγμα, χέρι στον Ολυμπιακό 4-2 στη Φιλαδέλφεια, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε διαβάσει πραγματικά πράγματα απίστευτα. Τον αποκλειστεί ο κύριος Σαββίδης σε φόρους ζωής από το ποδόσφαιρο και εντάξει, είναι φοβερά πράγματα αυτά, εντάξει, που γράφονται. Μα νομίζω ο ΠΑΟΚ είχε πάρει και παλιότερο ποτάθμα με Τερζανίδη, Αποστολίδη, Φουντουκίδη και τον Πέλιο. Μήπως δεν ξέρω, υπήρχε κάποια σκιάκια εκεί. Δεν ξέρω, τότε μήπως και εκείνο πήρε το αφαιρετή και το 85. Τι να πω. Ενδεχομένως ναι. Κύριε Μπαλτάκο, υπάρχει η εκτίμηση ή η πιθανότητα ή το σενάριο να γίνουν οι διαδικασίες στο ΚΑΣ γρήγορα, να προλάβει ο ΠΑΟΚ
αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να προλάβει το τέλος πρωταθλήματος σε περίπτωση αθώωσης. Είναι ναι, βεβαίως υπάρχει αυτό. Ναι, είναι εφικτό και θα το ζητήσουμε αυτό και θα θέσουμε και τις προθεσμίες, θα τις αναφέρουμε, διότι μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα, εφόσον αρχίσει, θα αρχίσει, αν βάλουμε 3 εβδομάδες προετοιμασία για τους παίχτες, το πρωτάθλημα δεν μπορεί να αρχίσει, κατά τη δική μου εκτίμηση, πριν τις 15-20 Μαΐου. Αυτό σημαίνει με 10 αγωνιστικές θα φτάσει τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Άρα λοιπόν ναι, μέχρι τότε πιστεύουμε θα έχει βγει το ΚΑΣ. Γιατί μην ξεχνάμε την προετοιμασία, έτσι δεν μπορούν να παίξουν οι παίχτες χωρίς προετοιμασία. Ναι. Και δεν μπορεί να ξεκινήσει Εξετάζει το ΚΑΣ συχνά, κύριε Μπαλτάκο, υποθέσεις πολυδιοκτησίας. Νομίζω έχει εξετάσει την περίπτωση έχει της Άλμπορ με τη Λειψία και δεν βρήκε κάποιο πρόβλημα, ναι. Παρότι η Red Bull είναι όχι απλά αστική επιρροή, εντάξει, ουσιαστικά τρέχει και τις δύο ομάδες. Και παίξαν και μαζί και ο UEFA, αν δεν κάνω λάθος, φέτος. Ναι, δεν το δέχτηκε. Δεν δέχτηκε η πολυδιοκτησία με το επιχείρημα ότι πρέπει να αποδεικνύεται, προσέξτε, να αποδεικνύεται αγωνιστική επιρροή. Δηλαδή θα πρέπει το ΚΑΣ, στην περίπτωση τώρα του ΠΑΟΚ μιλάμε, να δεχθεί ότι ο Καλπαζίδης θα μπορεί να πάρει το συγγελίδι τηλέφωνο, το λέω απλά, το λέω λαϊκά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, να ναι. τον πάρει τηλέφωνο το συγγελίδι και να του πει ότι αύριο θα παίξεις με 3-5-2, θέλω ενισχυμένο κέντρο. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να το θεωρήσει κανείς λογικό αυτό το πράγμα. Και γιατί να τον ακούσει ο άλλος που έχει 95% των μετοχών της Τσάντης. 95%. Και θα ακούσει αυτό που έχει τα υποθετικά γήπεδα για ποιο λόγο. Αυτό λέω. Κύριε Μπαλτάκο, οφείλω να κάνω την ερώτηση γιατί πολλοί κόσμοι αναρωτιέται. Συνεχώς ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει το δίκιο με το μέρος του και συνεχώς γνωρίζει είτε στα δικαστήρια. Τι ακριβώς γίνεται, δηλαδή για ποια δικαιοσύνη μιλάμε και όταν ο ΠΑΟΚ βγαίνει χαμένος από μια υπόθεση που έχει πάρα πολλές τρύπες όπως την προπέρσινη με τον υποτιθέμενο τραυματισμό του Όσκαρ Γκαρθία που ένα τρίχρονο παιδάκι θα μπορούσε να καταλάβει ότι ρε παιδιά εδώ κάτι γίνεται. Δηλαδή τραυματίζεται στο κεφάλι, μετά στα μάτια, άνω χείλος, κάτω χείλος, κολάρο, πήγε Ολυμπιακός σε ιδιωτικό νοσοκομείο που ήταν και χορηγός του. Ο διαιτητής έγραψε άλλη έκθεση μετά τον αγώνα και μετά εμφανίστηκε σαν άλλος Ουμπέρτο Έκο μετά από 2 μέρες. Δηλαδή, τι ακριβώς γίνεται, για ποια ελληνική δικαιοσύνη μιλάμε ή ποια αθλητική δικαιοσύνη μάλλον. Συνεχώς ο ΠΑΟΚ είναι στέσεις κατηγορουμένο και συνεχώς έχει αφαίρεση βαθμών. Θα σας πω, ο προπονητής του Ολυμπιακού, όπως θυμόσαστε πριν από 2 χρόνια, έπεσε κάτω σαν να τον χτύπησες πέρα από Καλάσνικο. Δηλαδή τέτοιο ήταν η εντύπωση που δημιουργούσε. Και βεβαίως η υπόθεση για τον ΠΑΟΚ χάθηκε. Το ίδιο πάνω κάτω έχει συμβεί μέχρι τώρα τουλάχιστον στις φετινές αποφάσεις. Αυτό, να σας πω την αλήθεια γιατί εγώ συνηθίζω να μιλάω ειλικρινά και δεν κρύβομαι. Αυτό οφείλεται, κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν λέω για φέτος, δεν θέλω να κρίνω τους δικαστές. Μιλάω γενικά, γιατί έχω ζήσει την αντιμετώπιση των ομάδων της Θεσσαλονίκης από την αθηναϊκή ας πούμε κατάσταση, την έχω ζήσει από μέσα και πολλά χρόνια, δεν τώρα. Δεν είναι τωρινό αυτό. Σας θυμίζω, το έχω πει και άλλες φορές, νομίζω και σε εσάς το είπα, σας θυμίζω την περίπτωση που έφυγε ο Βουλινός από το γήπεδο. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ μηδενίστηκε. Αμέσως. Ενώ ο Ολυμπιακός έφυγε από το γήπεδο και μηδενίστηκε ο ΠΑΟΚ. Αυτά οφείλονται στο ότι υπάρχει μια αντίληψη στην Αθήνα, ότι το έχω πει πολλές φορές, ότι Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα. Τώρα τι να μας πει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο για να το σπάσει κανείς. Και η παρουσία του Σαββίδη, επειδή ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ ισχυρός οικονομικός παράγων και έχει και media, η παρουσία του Σαββίδη θα το ανατρέψει αυτό. Θα το ανατρέψει, αλλά θέλει χρόνο. Δεν ανατρέπεται μέσα σε μια εβδομάδα, ούτε σε ένα χρόνο. Δεν μπορείς να σπάσεις ένα κατεστημένο δεκαετιών μέσα σε 1 ή 2 χρόνια. Όσο ευφυής και να είσαι, όσα χρήματα και να έχεις, υπάρχει και το θέμα της εμπειρίας που οι ομάδες της Αθήνας την έχουν, την εμπειρία αυτή. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Αυτό θα έρθει με τον χρόνο. Δηλαδή, και τώρα αυτά που γίνονται και η αντίθεση που έχει ο ΠΑΟΚ και η αντίσταση που φέρνει ο ΠΑΟΚ, όλα αυτά συντελούν στο κάποτε να ισορροπήσει αυτό το πράγμα και να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο ότι ό,τι που είναι εθνικές ομάδες κερδίσουν και ό,τι που είναι ομάδες Θεσσαλονίκης ή άλλης περιοχής της χώρας. Παλιότερα ήταν η Λάρισα, αν θυμόσαστε. Είχαν κλείσει την Εθνική Οδό. Ναι. Αν δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, και ποιο είναι η συνέχεια. Κλείσαν την Εθνική Οδό. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ είχε αδικηθεί. Η Λάρισα τότε τι είχε γίνει με τον Τζίγκοφ. Και τελικά κέρδισε από εδώ, επειδή κλείσαν τον δρόμο κέρδισε, όχι για ποιο λόγο. Λοιπόν, θέλει χρόνο αυτό. Για να ανατραπεί, θέλει χρόνο. Θέλει ισχύ, θέλει δύναμη. Θέλει δύναμη, δηλαδή θα πω οικονομική και μηδιακή, που ο ΠΑΟΚ την έχει τώρα και θέλει και χρόνο. Λίγο χρόνο παραπάνω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Ναι. Κώστα.
Επί του πρακτέου, κύριε Μπαλτάκο, επειδή και ο κόσμος ρωτάει τώρα, ο ΠΑΟΚ προφανώς και έχει ζητήσει ήδη, από ό,τι γνωρίζουμε, fast track διαδικασία στο ΚΑΣ. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, μπορεί να γίνει, γιατί δεν είναι και πιο γρήγορη και αυτή, νομίζω. Και είναι και ο κορονοϊός στη μέση. Τι έχει ζητήσει, δεν κατάλαβα. Έχει τι ζητήσει ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ? Να δικαστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, fast track διαδικασία. Α, fast track, ναι, βεβαίως. Μα ακόμα δεν έχει γίνει προσφυγή. Θα ζητηθεί, οπωσδήποτε θα ζητηθεί αυτό. Δεν έχει γίνει προσφυγή ακόμα. Η προσφυγή θα γίνει, ναι, φαντάζομαι, την άλλη εβδομάδα, και πρέπει να γραφτούν κείμενα. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να μεταφραστούν κείμενα και να γραφτούν κείμενα. Όταν λοιπόν θα κατευθυνθεί προσφυγή, ασφαλώς και θα ζητηθεί το fast track που λέτε. Στα νέα ελληνικά έτσι το λέμε, βέβαια, οπότε fast track. Εντάξει. Θα γίνει. Θα γίνει οπωσδήποτε. Υπάρχει δυνατότητα και τηλεδιάσκεψη, κύριε Μπαλτάκο, γιατί και οι μέρες είναι περίεργες σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν λειτουργεί το ΚΑΣ με full σύνθεση ή το έχουν κλείσει ή λειτουργούν με τηλεδιάσκεψη. Δεν το ξέρετε. Κοιτάξτε, η δίκη δεν θα γίνει τώρα. Γίνει, φαντάζομαι, μετά από ένα μήνα τουλάχιστον. Οπότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα έχουν αρθεί οι περιορισμοί των αεροπορικών συνδέσεων. Δεν πιστεύω ότι αν φτάσουμε μέχρι τότε να μην έχουμε αεροπορικές συνδέσεις σε όλη την Ευρώπη, τότε δεν θα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ και το ΚΑΣ, θα μιλάμε για πολύ βαρύτερα θέματα. Δεν νομίζω όμως ότι θα γίνει αυτό. Πιστεύω ότι θα υπάρχει κανονική δίκη. Ναι. Τώρα που είδατε με πιο ψύχραιμο μάτι την απόφαση δευτεροβάθμιου, κύριε Μπαλτάκο, μήπως αντλήσατε κάποιο νέο στοιχείο, μήπως είδατε κάτι διαφορετικό στο σκεπτικό των δικαστών, κάποιο νέο επιχείρημα? Όχι, 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 δεν υπήρξε. Το ίδιο επανέλαβαν ουσιαστικά την πρωτόδικη απόφαση, εκτός φυσικά από τον εφέτη ο οποίος μειοψήφισε και ο οποίος έχει γράψει ένα σκεπτικό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι απόλυτα ορθό. Και είναι κάτι καινούριο. Δεν το είχαμε δει ούτε στον πρώτο βαθμό και δεν το είδαμε φυσικά και από τους δύο εφέτες που πλειοψήφισαν στο δεύτερο βαθμό. Οι δύο εφέτες που πλειοψήφισαν είπαν ουσιαστικά αυτά που είπε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν υπάρχει, ναι, κάτι καινούριο. Ναι. Είναι σύνηθες, κύριε Μπαλτάκο, σε βαθμό εφετίου να υπάρχει διχογνωμία? Όχι, δεν είναι πολύ σύνηθες. Δεν είναι πολύ. Γίνεται, δεν είναι σπάνιο. Δεν είναι ο κανόνας. Είναι η εξαίρεση. Δεν είναι καθημερινό. Ναι, είναι εξαίρεση, ναι. Το σύνθεση είναι να ομονοούν, να υπάρχει δηλαδή ομοφωνία. Φαντάζομαι λέει κάτι αυτό για την υπόθεση, έτσι, ναι. Βέβαια, σαφώς και λέει. Γιατί σαφώς δύο λένε λέει άσπρο και ο τρίτος λέει μαύρο, δεν λέει γκρι. Είναι ακριβώς, ναι, ό,τι το άκρο. Ναι, είπε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό παίζει ρόλο και στο ΚΑΣ αυτό βοηθάει. Το ότι υπάρχει μειοψηφία βοηθάει. Βέβαια, η μειοψηφία δεν αφορά την ουσία, αφορά τη δεσμευτικότητα της Επιτροπής. Είναι κάτι το οποίο βοηθάει σαν αντίληψη, σαν αίσθηση. Όχι, δεν έχει νομική σημασία δηλαδή. Αυτό εννοώ. Πρώτη τελευταία ερώτηση από μένα. Πώς γίνεται, κύριε Μπαλτάκο, το ρωτάει πολλοί κόσμος από χθες. Πρωθυπουργός, υπουργός επικρατείας, υφυπουργός, νομικοί να λένε ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική και δύο δικαστήρια να δηλώνουν αναρμόδια ή να δηλώνουν ότι δεσμεύονται από την Επιτροπή. Μήπως οι κυβερνώντες θέλησαν να ρίξουν από πάνω τους την ευθύνη ή όντως η απόφαση δεν είναι δεσμευτική η εισήγηση? Γιατί υπάρχει τώρα ένα πολύ οξύμορο γεγονός. Κορυφαίοι πολιτικοί, ναι, και η κυβέρνηση να λέει ότι δεν είναι δεσμευτική και τα δικαστήρια να λένε ότι είναι δεσμευτική. Ναι, είναι οξύμορο και το πιο οξύμορο απ' όλα είναι ότι ο Πρωθυπουργός το είπε. Και μάλιστα από το είπε στη Βουλή ότι δεν είναι δεσμευτική η απόφαση. Το είπε και ο Αβγενάκης, σε εσάς νομίζω το είπε. Σε εμάς το είπε. Ναι, ότι άλλοι αποφασίζουν. Και ο κύριος Γεραπετρίτης, αναλυτικότατα, στο Open. Ο Γεραπετρίτης το είπε στο Open, αλλά πολύ περισσότερο για να πει κάτι ο Πρωθυπουργός που δεν είναι δικηγόρος, θα πρέπει να έχει συνοηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος ξέρει νομικά. Άρα λοιπόν για να το πει ο Πρωθυπουργός, έχει συνοηθεί με τον Υπουργό Επικρατείας. Πολλό μάλλον που ο Υπουργός Επικρατείας το είπε και στην τηλεόραση. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι δεν είναι δεσμευτική η απόφαση και έρχονται δύο εφέτες και λένε ότι είναι δεσμευτική, αυτό οπωσδήποτε ξενίζει. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, ξενίζει. Ναι. Και τελευταία ερώτηση από μένα, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάτι ο Κώστας μετά. Οφείλω να σας ρωτήσω, παρότι προχθές είπατε ότι δεν θέλετε να δηλώσετε κάτι για τον κύριο Κούγια, ως συνάδελφο. Ο κύριος Κούγιας δεν έχει κάποιο θέμα να σχολιάζει εσάς και εχθές και σήμερα και προχθές, δηλαδή με τις ανακοινώσεις του, σας συμπεριλαμβάνει μέσα συνεχώς. Δεν ξέρω αν σας αγαπάει τόσο πολύ. Το ξέρω, δεν αλλάζω, δεν αλλάζουμε ρυθμό. Ο καθένας είπαμε έχει το ρυθμό του, εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω και ποτέ δεν έχω αναφερθεί σε άλλο δικηγόρο, δεν υπάρχει πιο πράγμα. Ο δικηγόρος δεν είναι αντίδικος για μένα. Δεν είναι αντίδικος, ο δικηγόρος κάνει τη δουλειά του και υποστηρίζει μια ομάδα ή έναν πελάτη, ανάλογα τι υπόθεση είναι. Οπότε δεν έχω λόγο εγώ να σχολιάσω άλλο δικηγόρο, δεν υπάρχει αυτό. Παραμένει
δηλαδή σταθερό στις απόψεις, δεν αλλάζει ανάλογα με τη μέρα. Μία σχολιάζεται, μία δεν σχολιάζεται. Σε καμία περίπτωση, όχι. Δεν αλλάζουμε το ρυθμό, γιατί ο καθένας είναι καλός στο ρυθμό τον δικό του. Αν μπει στο ρυθμό του άλλου, είναι καλός ο άλλος. Μάλιστα. Κώστα, μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση, ναι. Κύριε Μπαλτάκο, σίγουρα μιλάτε με την ηγεσία, μιλάτε μεταξύ σας, η νομική υπηρεσία του ΠΑΟ που έχει φορτιστεί την υπόθεση. Υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα και για συνεργασία με ξένο δικηγορικό γραφείο. Έχετε κάτι τέτοιο στη σκέψη, γιατί συνηθίζεται στο ΚΑΣ να βρίσκεται και να βρίσκουν οι ομάδες κάποιον Ελβετό, Γερμανό, κάτι τέτοιο. Θα ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμα κρυφθεί, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει αυτό και σαν αντίληψη, όχι για τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, γενικότερα, ότι για να πάει κανείς στο ΚΑΣ. Να σας πω κάτι απλό. Για να πάει ο Αθηναίος δικηγόρος, για να πάει να δικάσει στην Πάτρα ή στον Καβάλα ή στη Λάρισα, πολλές φορές καλό είναι και το κάνουμε. Δηλαδή συνήθως να έχουμε και τοπικό δικηγόρο που ξέρει τις καταστάσεις τοπικές. Είναι λοιπόν λογικό να πάει κανείς σε ένα γραφείο, το οποίο σε ένα δικηγόρο μάλλον, ο οποίος σχετίζεται και γεωγραφικά, αλλά και με βάση τη δουλειά του, με το ΚΑΣ. Ναι. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι πολύ πιθανό να γίνει και εγώ προσωπικά το θεωρώ ότι είναι λογικό. Ναι, σωστά. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Μπαλτάκο, το ΚΑΣ να αυξήσει τη τιμωρία στον ΠΑΟ, γιατί γράφτηκε και αυτό? Όχι, δεν υπάρχει το θέμα. Πώς θα το αυξήσει? Δεν υπάρχει αυτό, όχι. Δεν μπορεί να κάνει χειρότερη τη θέση του επιδορουμένου. Βέβαια, εδώ υπάρχει και η έφεση του Ολυμπιακού. Αλλά μιλάμε για τι πράγμα? Να εφαρμόσει τον νόμο και τους 7 βαθμούς να τους κάνει 8. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Γιατί να τους κάνει προβασμό. Έχει γραφτεί από μπορεί, μέσα του Ολυμπιακού. Το Ολυμπιακός λέει αυτά που το συμφέρουν και κάνει την πολιτική του. Αλλά δεν πρέπει να ακούμε τι λέει ο Ολυμπιακός, να βλέπουμε τι λένε οι νόμοι και τι λέει η λογική. Καταρχήν, ο υποβιβασμός δεν προβλέπεται από το καταστατικό, από τον κανονισμό της ΕΠΟ. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο υποβιβασμός δεν προβλέπεται από τον νόμο του Γεραπετρίτη. Τι θα εφαρμόσει το ΚΑΣ? Στην UEFA επίσης δεν προβλέπεται αυτό. Δεν προβλέπεται για την πρώτη ομάδα καμία ποινή. Πού θα τη ρίξει, ποιος υποβιβασμός, σε ποια διάταξη, σε ποιο νόμο? Δεν υπάρχει. Τώρα να κάνεις 7 βαθμούς, 8, επειδή ο Ολυμπιακός κάνει έφεση, δεν θα αλλάξει και τίποτα, να σου πω την αλήθεια. Άρα ουσιαστικά, για να το κλείσουμε, μιλάμε για αθώωση του ΠΑΟΚ, εντάξει, διατήρηση της ποινής και τρίτο ενδεχόμενο να μην μπει στην ουσία της υπόθεσης, ή δεν υπάρχει τρίτο ενδεχόμενο? Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοια. Να μην μπει στην ουσία, και τι να πει, να δεσμεύει η Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της Ελληνικής? Υπάρχει τρίτο στο ΚΑΣ να πει κάτι τέτοιο? Ότι μια άρα μιλάμε για δύο δρόμους. Η αθώωση ή η διατήρηση της ποινής, θεωρείτε? Ναι, ακριβώς. Ωραία. Ναι, ωραία. Νομίζω μας καλύψατε. Καλή ανάσταση πάρα πολύ. Καλό Πάσχα με τους δικούς σας ανθρώπους. Καλή δύναμη. Όλους, καλή ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.